Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα μια πλειοδοσία πατριδοκαπηλείας, όταν είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, δηλαδή την αντίσταση απέναντι στον κατακτητή ο λαός. Αυτός έσωσε το πατριωτικό φρόνημα της χώρας μας, ο λαός, με την καθοδήγηση του ΚΚΕ, όταν οι αστείοι πολιτικοί είτε φύγανε ακολουθώντας τον βασιλιά στην Αίγυπτο και στη Βρετανία, είτε συνεργάστηκαν ανοιχτά με τους κατακτητές. Και όχι μόνο αστείοι πολιτικοί, αλλά και οι πολιτικοί πρόγονοι των σημερινών ακροδεξιών κομμάτων και φασιστικών ήταν αυτοί οι οποίοι στήριξαν τους ναζί κατακτητές με κάθε τρόπο, αλλά και μετέπειτα στο να τσακίσουν το εργατικό λαϊκό κίνημα, τον ίδιο το λαό. Αυτό για να μην ξεχνιόμαστε για την ιστορία, γιατί η ιστορία πρέπει να διδάσκει και όχι να παραμορφώνει ή να ξαναγράφεται από τους ισχυρούς κατά πώς τη βολεύει. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι φανερό το τι είναι. Ένας υπεριαλιστικός οργανισμός είναι, ο οποίος εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ισχυρών υπεριαλιστικών κρατών και των πολυεθνικών. Η δράση του διαχρονικά από το 1945 και μετά παντού, θέλετε στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική, αλλά και στην Ευρώπη, με πιο πρόσφατο το παράδειγμα της Ελλάδας, ήταν ακριβώς μία δράση η οποία τσάκιζε τις ανάγκες των λαών, τα δικαιώματα τα εργατικά και τα λαϊκά, προς όφελος των πολυεθνικών και ένα πλιάτσικο στις πλουτοπαραγωγικές πηγές των χωρών αυτών. Αυτό είναι προς όφελος των ισχυρών υπεριαλιστικών κέντρων, προς όφελος των πολυεθνικών. Και αυτός ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δεν πρόκειται να αλλάξει, ούτε να εκδημοκρατιστεί. Ορισμένα κόμματα ισχυρίστηκαν για την ανάγκη εκδημοκρατισμού του Δουνουτού. Μα είναι ποτέ δυνατόν να γίνει αυτό? Είναι σαν να λέμε ότι ο ήλιος θα ανατέλει από τη Δύση. Μόνο τότε μπορεί να εκδημοκρατιστεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δηλαδή ποτέ. Γιατί ακριβώς είναι αυτός ο χαρακτήρας του. Και όσοι λένε αυτό, καλλιεργούν αυταπάτες στον κόσμο. Ότι μπορεί ξαφνικά να υπάρξει ένα Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που θα προστατεύει τα συμφέροντα των λαών από την ολομέτωπη επίθεση που δέχονται από τις πολυεθνικές. Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό ακριβώς και η μόνη ρεαλιστική πρόταση η οποία υπάρχει είναι η πρόταση του ΚΚΕ. Η έξοδο της χώρας μας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό. Καθαρά πράγματα, σταράτα, γιατί ακριβώς δεν πατάμε σε δύο βάρκες καλλιεργώντας αυταπάτες. Γιατί μπορεί να ισχυρίζεται η συγκίντρια της Νέας Δημοκρατίας ότι έχουμε μια ισχυρή οικονομία η οποία καλπάζει, αλλά αυτή η ισχυρή οικονομία χτίζεται επάνω στις αιματηρές θυσίες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων. Για να διευρυνθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας τα εργατικά δικαιώματα, θυσιάζονται το δικαίωμα της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών, ακόμη και η ίδια η ζωή των ανθρώπων. Και τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Από αυτή λοιπόν την άποψη είναι φανερό ότι το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο δίλημα είναι τα κέρδη τους ή οι ζωές μας. Και εμείς απαντάμε ξεκάθαρα. Δεν μπορεί και τα κέρδη και οι ζωές. Εμείς είμαστε με τις ζωές. Ενάντια και αντίπαλοι απέναντι στην κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί δεν υπάρχει ούτε υγιή επιχειρηματικότητα, ούτε υγιής ανταγωνισμός, ούτε υγιή κερδοφορία. Όλα αυτά βασίζονται πάνω στην αύξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό και διευρύνεται η ψαλίδα ανάμεσα στις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν για να ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες και στο επίπεδο ικανοποίηση αυτών των αναγκών, το οποίο όλο και υποβαθμίζεται, όλο και χειροτερεύει αυτό το επίπεδο ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ανεξάρτητα διαχείριση κυβερνητικής, είτε στη χώρα μας, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στο επίπεδο της διεθνούς, της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας. Οι πλούσιοι γίνονται όλο και πλουσιότεροι, ο κοινωνικά παραγόμενος πλούτος συσσωρεύεται σε μια χούφτα στην κυριολεξία πλουτοκρατών
και από την άλλη τη μεριά διευρύνεται όλο και περισσότερο αυτό το κομμάτι των λαών οι οποίοι ζουν κάτω από το όριο και στο όριο της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Γιατί αυτό ακριβώς είναι η πορεία εξέλιξης του καπιταλιστικού συστήματος, ανακαλύπτοντας πλέρια τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Ένα σύστημα το οποίο γεννά φτώχεια, γεννά εξαθλίωση, γεννά κρίσεις και πολέμους. Και εμείς είμαστε καθαροί. Δεν καλλιεργούμε λοιπόν καμία αυταπάτη, αυτό το σύστημα μπορεί να εξανθρωπιστεί. Αντίθετα, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να συγκεντρωθούν όλο και περισσότερες δυνάμεις εργατικές, λαϊκές, στην κατεύθυνση πια της ρήξης και της ανατροπής, της οικοδόμησης ενός πολύ ισχυρού αντικαπιταλιστικού, αντιμονοπωλιακού μετόπου. Για να μπορέσει ακριβώς να πάνε κόντρα στο ρεύμα της εξαθλίωσης και της επιδείνωσης της και ταυτόχρονα να διεκδικήσουν από πολύ καλύτερες θέσεις έτσι τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, ανοίγοντας το δρόμο σε συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Γιατί η μόνη ρεαλιστική διέξοδο σήμερα για τους λαούς είναι ο σοσιαλισμός. Ρεαλιστική, εφικτή και αναγκαία. Και από αυτή την άποψη, επειδή ακριβώς εμείς πιστεύουμε στη δύναμη του λαϊκού παράγοντα και το έχει αποδείξει και ιστορικά, παράδειγμα η εποπτεία της αντίστασης της χώρας μας απέναντι στην τριπλή φασιστική και ναζιστική κατοχή, από αυτή την άποψη πιστεύουμε ότι και σήμερα μπορεί ο λαός μας και πρέπει να βάλει τις σφραγίδες της εξελίξης συμπορευόμενος με το ΚΚΕ για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές, πετάγοντας στα σκουπίδια, στην κυριολεξία, τις διάφορες πολιτικές υποτιθέμενα εναλλακτικές, οι οποίες δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να καλλιεργούν αυταπάτες, χαλκεύοντας για τον ίδιο το λαό τις νέες του αλυσίδες. Σας ευχαριστώ πολύ.